Τι γίνεται φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις ποιος είμαι, Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο κάνουμε άλλη μια προπονησούλα. Επιστρέφουμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Σαρουσότο Fitness! κάναμε ένα διαλυματάκι έτσι τον Αύγουστο και αυτά. Και τώρα ξεκινάμε έτσι. Πρώτη άσκηση λοιπόν έχουμε τα chin-ups. Τι είναι τα chin-ups λοιπόν? Τα chin-ups είναι μονόζυγο. Απλά θα κάνουμε μια παραλλαγή έτσι για να την κάνουμε πιο δύσκολη την άσκηση. Δεν φαίνεται πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αλλά στο ένα χέρι έχω βάλει τα τρία δάχτυλα και έχω βάλει ανάποδα το χέρι και προσπαθώ να κάνω περισσότερο τις επαναλήψεις με το άλλο χέρι. Οκ, και μετά αλλάζω, έτσι το κάνω ένα αλλάξει. Γιατί το κάνω αυτό τώρα, γιατί το κάνεις αυτό Σαρό? Αυτό το κάνουμε, έτσι, γιατί όταν γίνεσαι καλύτερος ας πούμε στο μονόζυγο, τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να βάλεις κιλά αν έχεις ζώνη, αν δεν έχεις ζώνη τι άλλο μπορείς να κάνεις. Περισσότερες επαναλήψεις, okay, κάνεις επαναλήψεις, κάνεις 10, 12, 15, στις 20 και αρχίζεις και φεύγεις έτσι από το τι είναι καλύτερο για την υπερτροφία, που εγώ προσωπικά αυτό έχω στόχο, την υπερτροφία. Έτσι, και το ιδανικό για την υπερτροφία είναι και 8 με 15 επαναλήψεις, άντε και να κάνεις και λίγο παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε αντί απλά να ανεβαίνεις και να το κάνεις cardio και να κάνεις 100 επαναλήψεις σε κάποια άσκηση, πρέπει να την δυσκολέψεις. Οπότε πώς τη δυσκολεύουμε? Γινόμαστε έτσι λίγο, σκεφτόμαστε, παίρνουμε κανένα παράδειγμα από την καλλιστενική και αρχίζουμε να κάνουμε μερικές παραλλαγές και απλά τα κάνουμε πολύ πιο δύσκολα. Οπότε σου προτείνω και εσένα να κάνεις το ίδιο, αντί να κάνεις ξέρω εγώ 20 και 30, οποιαδήποτε άσκηση 20-30 επαναλήψεις, απλά κάτι πιο δύσκολο. Ας πούμε κάτι, προσπάθεις να τα κάνεις με το ένα χέρι, βάλε ένα βάρος από κάτω κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι. Τα διαλύματα απλά ψάχνω για σίκα για να φάω. Οπότε τα περισσότερα τα έχω φάει. Έχει περάσει η εποχή τους. Τα πέτες έχουν πέσει όλα στο πάτωμα, δυστυχώς. Ας το πιάσω. Οπα. Okay. Ωραία. Σε μάθω να τρως σίκο σαν άνθρωπος, εντάξει, σαν μάγκας. Όχι σαν φλόρος. Οπότε το τρως, το παίρνεις στο σίκο, εντάξει, κάνεις έτσι. Φτύνεις το απ' έξω, φροντίζεις να μην ακουμπήσει χείλη και γλώσσα γιατί θα σε κάψει. Ωραία, και μετά το τρως. Γαμάλο. Σιβλακάς. Να σας πω και λίγο τι κάνω τώρα στο τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο βασικά 1-1,5 χρόνο από τότε που έχω καταφέρει και έχω βρει το πώς να βρίσκομαι ακριβώς στο ποσοστό λίπος που θέλω. Αυτό που κάνω είναι απλά να χτίζω όμορφα και αργά, μυϊκά κιλά και λίγο δύναμη, έτσι. Οπότε αυτό κάνω, απλά γίνομαι συνέχεια καλύτερο στις προπονήσεις και επειδή δεν μπαίνω σε extreme γραμμώσεις, δίαιτες κάθε 2 και 3 μήνες για να μαζέψω τα σπασμένα, μπορώ και προοδεύω πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε ο λαγός και η χελώνα. Εγώ προτιμώ να είμαι η χελώνα. Και αυτή τη συνειδητοποίηση είχα πριν μερικά χρόνια που είχα δοκιμάσει έτσι τον όγκο, το βρώμικο όγκο. Και λέω εντάξει, αυτό το πράγμα απλά δεν αξίζει. Και μετά είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ να γραμμώσω. Οπότε αυτό προτείνω και σε εσάς, παιδιά. Και αυτή είναι η φιλοσοφία μου γενικώς. Είχα κάνει και ένα βίντεο πολύ πιο παλιά, άμα θες τσεκαρέτο, που λέει ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα να πέσεις ένα ποσοστό λίπους που είναι πρώτα απ' όλα υγιές και σε δεύτερο βαθμό να σ' αρέσει εσένα, να είσαι περήφανος για το σώμα σου. Και σε δεύτερο χρόνο, όταν το φτάσεις αυτό και γίνεις expert και master στο πώς να το διατηρήσεις αυτό, μετά χτίζεις όμορφα και αργά τα μυϊκά σου κιλά. Και ξυπνάς μια μέρα και σε ξέρω εγώ, τούμπανο. Και θα σας δείξω τώρα το physique update μου από πέρσι τέτοια εποχή, σε τώρα τέτοια εποχή, να δείτε τι είναι αυτό που σας λέω. Έτσι, οπότε τσεκάρετε. Αυτό μπορεί να είναι 1-2 μυϊκά κιλά, αλλά κάνει πάρα πολύ τη διαφορά και σε κάνει πάρα πολύ πιο τούμπανο. Και επειδή είσαι ήδη γραμμωμένος και στεγνός, φαίνεται πάρα πολύ πάνω σου. Έτσι και το παρατηρούν όλοι και βγάζεις την μπλούζα σου και νιώθεις άνετα και όλα αυτά. Face pulls, αλλά με βαράκια. Ωραία. Αντί με cable, δηλαδή να το κάνεις με βαράκια. Αν δεν έχεις πρόσβαση σε cables, αν κάνεις προπονήσεις σε σπίτι, αυτά τα face pulls είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Γενικά ο κόσμος κράζει, ας πούμε, άμα κάνεις chest flies για το στήθος με cable, με τροχαλία ή με λαστιχάκια, ότι και καλά δεν κάνει τίποτα και ότι χάνεις τον χρόνο σου και πρέπει να κάνεις πάγκο και αληθινά βάρη. Αλλά δεν ξέρω γιατί η άσκηση face pulls ξαφνικά πρέπει να την κάνεις με λάστιχα και με τροχαλία που δεν μπορείς να την υπερφορτώσεις ιδιαίτερα γιατί σε τραβάει μπροστά.
Οπότε η πολύ καλύτερη εναλλακτική είναι απλά να την κάνεις με βαράκι. Οπότε κάνεις, παίρνεις την ίδια στάση που κάνεις για, για τις ασκήσεις πλάτης, όπως κοπηλατικές και τέτοια, και απλά κάνεις την ίδια ακριβώς κίνηση, σκάς το βαράκι έτσι μπροστά σου και ξεκινάει από εκεί και το φέρνεις εδώ και ξεκινάς με λίγα κιλά και σιγά σιγά ανεβαίνεις, αντί να κάνεις με τα ίδια κιλά ξανά και ξανά συντροχαλία ή μεταλάστιχα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλύτερη, θα νιώσεις αμέσως να πρίζεται το στροφικό πέταλο. Οι μύες εδώ πέρα, ναι, είναι μικροί μύες αυτοί, αλλά υπερφορτώνουνε. Μπορείς να τους υπερφορτώσεις και να τους τουμπανέψεις όπως κάθε άλλη μύη και ομάδα. Οπότε σου προτείνω να το δοκιμάσεις, είναι πάρα πολύ καλή άσκηση. Και θα κλείσουμε την προπονησούλα μας με λίγο χεράκια δικέφαλους λοιπόν. Κάμψη αυτοσυγκέντρωσης και μετά σφυριά. Και τ' άλλο. Λοιπόν, μου αρέσει έτσι να γέρνω προς τα πίσω για να όταν τεντώνεται το χέρι απλά το νιώθω καλύτερα. Το νιώθω καλύτερα δηλαδή στο τελείωμα, παρά να το νιώθω εδώ πέρα καλύτερα, θέλω να το νιώθω εδώ πέρα, γιατί έχω παρατηρήσει ότι είναι αδύναμο εδώ πέρα λίγο σε αυτή την κίνηση το χέρι μου, και δυναμώνεις εδώ το τένοντα προς τα κάτω. Τώρα έχει τη μαλακία εδώ και κοπανάει. Και όταν δυναμώνεις το δικέφαλο σε αυτή την κίνηση εδώ πέρα και δεν κάνεις συνέχεια αυτή εδώ την κίνηση και αφήνεις αυτό ανεκμετάλλευτο, αυτό που γίνεται είναι ότι μια μέρα πας να σηκώσεις 20 κιλά με ένα δίσκο 20 κιλό και ξαφνικά σου κόβεται ο δικέφαλος και λες τι έγινε, μα τα κάνω όλα σωστά. Οπότε, καλύτερα έτσι. Και το σφυρί, παιδιά, τι γυμνάζει? Γυμνάζει εδώ πέρα το μπαλάκι, εδώ το κρομπαλάκι, το βλέπεις? Αυτό, γυμνάζει αυτό και κάνει το χέρι μεγαλύτερο. Οπότε, καλή άσκηση και αυτή. Βλέπετε, την έκανα back to back. Κάτι άλλο, ο κόσμος νομίζει ότι προοδευτικότητα είναι μόνο όταν ανεβαίνεις κιλά, αλλά προοδευτικότητα είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Δηλαδή μπορεί να γίνεις καλύτερος και πιο δυνατός και να μεγαλώσει ο μύσος ενώ κάνεις τα ίδια κιλά για 3 και 4 μήνες. Πώς? Κάνοντας λίγο περισσότερες επαναλήψεις, κάνοντας τα λίγο πιο αργά, ελέγχοντας την αρνητική, κάνοντας γενικά πιο σωστά τις ασκήσεις. Ειδικά σε ασκήσεις, για παράδειγμα, όπως για πλάτη που έκανα στο μονόζυγο. Οκ, μπορείς να παίρνεις φόρα στην αρχή και να κάνεις 10 επαναλήψεις και παίρνεις φόρα, έτσι. Σιγά σιγά τα κάνεις πιο αργά και πιο ελεγχόμενα. Κάνεις ίδιες επαναλήψεις με το ίδιο φορτίο και γίνεσαι πιο δυνατός, δυναμώνεις περισσότερο τους μύες σου, έτσι. Οπότε keep that in mind, γενικά.